και με συγκίνησε. Stuck in your traffic light with my stupid mouth. There's the yellow sign, means I'm done or fine. Know that I control you, no decision I could change. Stuck in your traffic light, stupid mouth. You're the only savvy, I'm not enough. Call your love, tell me who you want to take the pressure off. Stop. Hey you, hey me. It is You.Me. Με πετυχαίνετε έξω στο δρόμο, ξεκινάμε λίγο το βίντεο γιατί πάω να κάνω κάτι τελευταίες προετοιμασίες για τα γενέθλια της Θεανώς. Όπως σας είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, η σημερινή μέρα είναι το vlog των γενεθλίων της, αλλά δεν είναι σήμερα τα γενέθλιά της. Δηλαδή, τα γενέθλια της Θεανώς είναι αύριο, αλλά λόγω εξεταστικής και επειδή πέφτει η μέρα Κυριακή και τις επόμενες μέρες γράφουμε, αποφασίσαμε με τη Θεανώ να το κάνει το Σάββατο, έτσι ώστε να μην πιεστεί κανείς από εμάς και από τα παιδιά και να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Απλά θα το κάνουμε Σάββατο, 18 του μηνός αντί για 19, και θα μαζευτούμε όλοι μαζί παρέα με τα παιδιά σε μια πιτσαρία. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έξω και βρίσκομαι στον δρόμο να πάω να πάρω την τούρτα και να τον πάω στο μαγαζί. Γενικότερα δεν θα σας δείξω πλάνα από την τούρτα, θα τη δούμε όλοι μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που κλείνει τα 23 χρονών. Από εδώ και πέρα κάθε χρόνος που κλείνει το βιώνουμε μαζί και περνάμε πάρα πολύ όμορφες και ωραίες στιγμές. Γενικότερα γεμίζουμε, όπως είχαμε πει σε προηγούμενα βίντεο, ένα βιβλίο μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας και όλα αυτά με εμπειρίες, και εννοείται ότι μαζί με τα βιντεάκια προσπαθούμε αυτές τις στιγμές να τις μοιραστούμε μαζί σας και να μείνουν στην ουσία κάπου τυπωμένες, να το πω, πέρα από το μυαλό μας. Είναι πολύ όμορφο μετά από, ας πούμε, χι χρόνια να γυρνάς και να βλέπεις τι έκανες πριν τόσα χρόνια. Είναι πολύ όμορφο πραγματικά. Ωραία, ας μην πολυλογούμε όμως, γιατί το μωρό μας περιμένει. Πάμε λοιπόν να πάρουμε την τούρτα και τα λέμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω. Κατέβηκα λίγο στην αγορά. Θέλω να δω για ένα δώρο στη Θεανώ. Βασικά δεν ξέρω πότε θα βλέπετε ακριβώς αυτό το κλιπ, λόγω του ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ υλικό από τα γενέθλια, από τις προετοιμασίες και γενικότερα και από τα γενέθλια. Η αλήθεια είναι ότι είχα τόσα πολλά στο νου μου και σκεφτόμουν να κάνω για τη Θεανώ, αλλά τελικά δεν τέριαξε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα έχω ψηλοσκεφτεί δύο-τρία πράγματα που μπορεί να τις αρέσουν. Οπότε ευχηθείτε μου τύχη, πάμε να δούμε λίγο τι μπορούμε να βρούμε και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα τελείωσα κι εγώ με τα πάντα γενικότερα. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να τραβήξω τίποτα, απλά επειδή συγχάθηκα πάρα πολύ. Ήθελα να είμαι συγκεντρωμένος σε ένα πράγμα. Τέλος πάντων όμως, τώρα πηγαίνω σιγά σιγά σπίτι κι εγώ. Δεν θα σας δείξω τι πήρα ακόμα. Ένα μικρό sneak peek, αυτό θα το δούμε όλοι μαζί όταν θα το ανοίξει η Θεανώ. Γιατί όταν θα τις ετοιμάσω, εδώ μέσα σε αυτό το κουτί έχει μερικά πράγματα που θέλουν ακόμα προετοιμασία. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο κλιπ, γιατί όπως σας είπα και πριν, δεν ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο κλιπ. Λοιπόν, μόλις πήγα και πήρα την τούρτα, μισό λεπτό να σας δείξω. Γενικότερα να σας πω ένα μικρό tip. Είναι λίγο υπερυψωμένη, γι' αυτό έπρεπε να κόψουμε δύο κουτιά, γιατί το ένα κουτί ακουμπούσε. Γι' αυτό το βλέπετε έτσι. Και πάμε τώρα να το δώσουμε στο μαγαζί. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε λίγο σπίτι που θα ετοιμαζόμαστε με την Θεανώ. Καλημέρα και από μένα. Είμαι έτοιμη για τα γενέθλιά μου. Η ώρα είναι 3. Κλασικά πράγματα, έχω καθυστερήσει. Βασικά σε αυτή τη φορά δεν έφταιγα εγώ. Ο Αλέξης καθυστέρησε να κάνει κάτι πράγματα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Πάμε στην πιτσαρία, δεν ξέρω αν σας είπε ο Αλέξης. Τους είπες? Οπότε μετά έπρεπε να γυρίσω ένα κλασικό Get Ready With Me που κάνω κάθε φορά στα γενέθλιά μου. Οπότε σήμερα είναι η γιορτή των γενέθλιών μου. Δεν έχω κανονικά σήμερα γενέθλια, αλλά είναι ωραίο έτσι να μπαίνει στο mood για τα γενέθλια. Οπότε θα σας πάρουμε μαζί μας. Τώρα λογικά θα δείτε έτσι κάποια κλιπ από το πώς θα περάσουμε. Θα τα δείτε έτσι κάπως σε cinematic φάση. Και ναι, απολαύστε το κλιπ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τα παιδιά, δεν έχουμε καταφέρει να τα ακούσουμε πολύ. Τώρα ετοιμαζόμαστε λίγο να φέρουμε την τούρτα, έχουμε φάει και θα ετοιμάσουμε τώρα μαζί την τούρτα. Ανυπομονώ να δω και την αντίδραση της Θεανώς. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα κεριά και είστε έτοιμοι να δείτε την τούρτα εσείς? Πρώτη sneak peek πριν τη Θεανώ, πάμε να δούμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η τούρτα. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Είναι Chanel στυλ και είναι νομίζω top. Οπότε πάμε να βάλουμε τα κεράκια. Δεν καρφώνεται. Εγώ μην το χαλάσω. Καρφώθηκε λογικά. Λοιπόν, έτσι είναι το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε λίγο τώρα να τη βγάλουμε έξω. Έχω και κάτι ακόμα, αυτά δεν ξέρω πώς λέγονται, που πετάνε τις πίπες. Πάμε να τα βάλουμε μόνα και να τη σερβίρουμε έξω. Να ζήσεις Θεανώ και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε να μία σοφός. Θα τα ανάψουμε τώρα. Ρόζα έπρεπε να γίνει κρίμα. Δεν θα φέρω ροζ. Τα κεράκια εγώ τα διάλεξα. Wow, βγαίνει πολύ. Ναι, κάμε ευχή. Μια ευχή. Είναι με σαχαρό παστά. Ναι. Και τι θα ήταν. Ευχή. Από εκεί φαίνεται 32, Παναγία. Ναι, 23 είναι. Ωραία, το ακούω. Θα ζήσεις, πες δυο λόγια. Να πω δυο λόγια. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η τούρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 23 και 32, by the way. Και θέλω να δοκιμάσω πάρα πολύ ένα τέτοιο. Η κορή μου, πες τα λόγια και μετά. Νιώθω μεγάλη. Σιγά. Νιώθω ότι μεγαλώνω. Πες δυο λόγια. Εγώ εύχομαι κάθε χρόνο να είμαστε καλά. Όλο μας, όχι μόνο σήμερα. Έτσι να κάνουμε βήματα στη ζωή μας, να προχωράμε. Να έχουμε επιτυχίες. Καλές ευδομίες σε όλους ότι για οτιδήποτε έχουμε σαν στόχους. Να σου πω κάτι, εσύ έγραψες τις κάρτες, εσύ ξέρεις τι κάνεις. Εγώ δεν έχω δει ιδέες για ευχές. Έπρεπε να δεις πώς έβλεπες τον Αλέξη τώρα. Πάλι θα σας βάλω στο Instagram ότι μακάρι να με βλέπουν όλοι όπως βλέπει Θεανώ τον Αλέξη. Όχι, το είναι εργοτέχνιο. Μήσα να καταστρέφω το όνειρό μου αυτή τη στιγμή. Αυτό μόνο το βγάζω. Μπορείς να το βγάλεις να δεις. Α, τρώγεται πρώτος. Εννοείται. Μύτη κλείσε τη βασιλόπιτα την κόψεις. Σαν βασιλόπιτα. Ναι, το πως το βροτόγιο. Λοιπόν, έχω τώρα να κάνω σαν το MasterChef. Μου αρέσει που είναι ψηλή. Κριτική. Μου αρέσει που είναι Chanel, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είδες όμως που βγήκαν ίσια. Θα σερβίρεις κιόλας. Προσπαθώ. Προσπαθώ, παιδιά, να την χαράσω. Προς το παρόν έχεις ασκεί το επάγγελμά της ως κόφτης. Κόφτης. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Σλάισερ. Δολοφόνος τούρτας. Θα δοκιμάσω την τούρτα, μωρή. Τέλεια, για δοκιμάσαι. Ωραία. Λοιπόν, πήγαμε τώρα από το τραπέζι. Θα πάμε έτσι για ένα καφεδάκι, γιατί ήταν νωρίς όπως σας είπα. Μέχρι στιγμής περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ όλους πραγματικά πάρα πολύ. Ναι, τώρα θα πάμε έτσι για ένα καφέ και θα τα πούμε σε λίγο μήνα. Θα παίξουμε και ποδοσφαιράκι τώρα. Γυρίσαμε και εμείς σπίτι. Περάσαμε υπέροχα. Σας ευχαριστώ όλους. Τα πιο όμορφα γενέθλια, μια πάρα πολύ ωραία ανάμνηση και μου άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά που κάνατε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δικά μου όμως δεν τα έχεις πάρει ακόμα, αύριο θα τα πάρεις από μένα. Σε αυτό το βίντεο αργότερα θα φανταστώ. Ναι, μόλις περάσει η ώρα εννοώ. Είναι μεγάλο το βίντεο, σίγουρα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γι' αυτό το χωρίσαμε και το προηγούμενο που είναι προετοιμασίες. Ελπίζω όμως να περάσατε όμορφα ως εδώ. Να μου τα δώσω όμως μετά τις 12. Εντάξει. Έχω να ομολογήσω και να σχολιάσω κάποια πράγματα. Έχω να πω ότι η τούρτα ήταν wow. Και θέλω να σε ρωτήσω, το σχέδιο το είχε κάνει ξανά η κοπέλα? Κοίτα, το σχέδιο που έκανε το πήγα εγώ σε φωτογραφία. Μου είπε ότι το έχει ξανακάνει, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο που έκανε. Τη ζήτησα να κάνει κάποιες αλλαγές, όπως για παράδειγμα οι γραμμές στην άκρη. Δεν ήταν μέσα στη φωτογραφία. Για όσους δεν γνωρίζουν και δεν καταλάβουν ακριβώς τι γίνεται, μου αρέσει πάρα πολύ η Chanel σαν εταιρεία. Και ο Αλέξης αποφάσισε λίγο πιο στα 23 να μου κάνει κάτι έτσι λίγο πιο σοβαρό και fancy. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Μου άρεσε που περάσαμε έτσι χρόνο και παίξαμε έτσι ποδοσφαιράκι και πήγαμε, περάσαμε έτσι λίγο χρόνο και για καφέ μετά. Μου άρεσε που ήταν νωρίς τα γενέθλιά μου, γιατί μπόρεσα να περάσω αρκετό χρόνο με τα παιδιά. Και άλλες λίγες ορίτσες να καθόμασταν, άλλες 2-3-4 ορίτσες. Θα ήμασταν και μετά τις 12, οπότε θα αλλάζαμε και τη μέρα. Αλλά δεν πειράζει, αύριο είναι μέρα χαλάρωση στο σπίτι, θα διαβάσουμε λίγο γιατί συνεχίζεται η εξεταστική. Ήταν πολύ όμορφα. Ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Χαμός εδώ πέρα από τα make-up πριν. Τράβηξα ένα Get Ready With Me. Δεν ξέρω τι στο καλό και πώς θα έχει βγει. Ελπίζω να βγει ωραία το βίντεο. Γιατί βιαζόμουν. Κάθε φορά στα γενέθλιά μου βιάζομαι στο Get Ready With Me. Δεν σας μίλησα πάρα πολύ. Εγώ με τη σειρά μου έχω να ευχηθώ στον εαυτό μου, στο μελλοντικό εαυτό μου που θα βλέπει αυτό το βίντεο. Μια χαρά τα πας. Μια χαρά όλα στη ζωή σου. Χαλάρωσε λίγο παραπάνω με κάποια πράγματα. Να εκτιμάς μικρά πράγματα στη ζωή. Μικρές ευκαιρίες που σου δίνει η ζωή. Να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει. Και τώρα τα λέω αυτά στον εαυτό μου, γιατί όπως σας έχω αναφέρει και στο ένα live που έκανα στο Instagram, έχασα κάποιον άνθρωπο από τη ζωή μου πρόσφατα, πολύ σημαντικό για μένα, που στην ουσία μεγαλώσαμε μαζί. Είχαμε την ίδια μέρα γενέθλια και έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, δηλαδή έχει σε λίγες ώρες από τώρα γενέθλια. Αυτός είναι ο παππούς μου και σας το λέω τώρα αυτό γιατί θέλω να τα μοιραστώ όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω αυτή τη στιγμή μαζί σας. Κάθε χρόνο έχετε έναν άνθρωπο να χαίρεστε μαζί τα γενέθλιά σας και να του λες χρόνια πολλά, είτε με βίντεο κλήση, είτε χωρίς, είτε από κοντά, να έχετε δύο τούρτες, να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Όταν κάτι γίνεται στη ζωή μας, έτσι τα φέρνει μοίρα ή τύχη, οτιδήποτε υπάρχει εκεί έξω, μην απελπίζεστε και το λέω σε όλους, γιατί έχω λάβει και κάποια μηνύματα. Μου κακοφαίνεται, αλλά εφόσον είναι εδώ, ξέρω ότι είναι μαζί μου και ναι, συγκινούμε. Όλο αυτό είναι έτσι λίγο δύσκολο για μένα, αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Ναι, αυτό. Δεν θέλω να πέσει πολύ το mood του σημερινού βίντεο. Θέλω να είμαστε έτσι λίγο χαρούμενοι, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να έχουμε αρκετά δώρα, να τα δούμε όλα, να περάσουμε υπέροχα. Απλά μία ακόμη συμβουλή είναι κάτι αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά σας αρέσει και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω στο μελλοντικό με αυτό. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο που θα είναι επίσημα τα γενέθλιά μου. Λοιπόν, έχει περάσει 12 και ήρθε η ώρα να σε ευχηθούμε χρόνια πολλά. We love you. Βλέπω τώρα τα stories που βάζεις. Wow. Love you, baby. Κοίτα πόσα είναι. Είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ. Μου στέλνουν και μηνύματα. Πρώτη φορά μου θυμούνται τόσο νωρίς. Και κάθεται κάποιος για μένα μέχρι τις 12. Πέρα από σένα και την αδερφή μου. Λοιπόν, εγώ έχω μια ιδέα. Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε όλοι μαζί με τα παιδιά. Χρόνια πολλά σε σένα. Έτοιμοι? Ναι. Ξανά και δεύτερη φορά σε αυτό το βίντεο. Αλλά πέρασε η μέρα αυτή, έχει μόνη διαφορά. Τώρα στα αγγλικά. Happy birthday. Όχι, στα ελληνικά. Ελληνικά θες? Ωραία, πάμε στα ελληνικά. Να ζήσεις μωρό μου. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear love. Happy birthday to you. Τέλεια, ωραία. Και αφού πέρασε η μέρα και ήρθαν τα γενέθλιά σου finally, τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να ανοίξεις το δώρο σου, δεν νομίζεις? Ωραία. Αλληλούια. Θα πάω να το φέρω από την κρυψώνα του και θα γυρίσουμε μαζί να το ανοίξει, εντάξει? Πάμε. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα δώρα σου. Ωραία. Θα τα αφήνω σιγά σιγά πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, όχι, δεν πιάνει. Μακριά τα χέρια. Πάμε να το αφήσουμε. Το πρώτο. Αυτό. Το οποίο you deserve it, το αξίζει. Και το δεύτερο το αφήνω εδώ δίπλα. Όχι, σιγά σιγά γιατί έχουμε. Θέλω να το ανοίξω! Δεν μπορώ! Και αυτό εδώ πέρα. Μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου τώρα αν θες. What? Oh, τι λες τώρα. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ. Wow! Τι είναι αυτό το ροζ, λουλούδι? Κοίτα, μου το είπε, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν συγκράτησα όπως λέγεται. Και αυτό είναι ένα κουτάκι που ξέρω πόσες ώρες να ανοίγεις κουτιά. Αλέξη, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το λουλούδι το ροζ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Προσπάθησα να το κάνει λίγο να ταιριάζει με το κουτί. Γι' αυτό ζήτησα ρόζα αποχρώσεις. Όχι. Γι' αυτό ζήτησα ρόζα αποχρώσεις. Και από πού είναι αυτό το τέτοιο? Τα δώρα είναι λίγο περίεργα, αλλά. Κοίτα, προσωπικά προσπάθησα να σου πάρω κάτι ας πούμε, που θεώρησα ότι είναι. Ωραία, χρήσιμα. Λοιπόν, δεν θα τα δείξω σε αυτό το βίντεο τα δώρα μου. Okay. Ωραία, θα τα δείξω στο άλλο. Αλλά μπορεί να τελειώσει την πρόταση σου. Ωραία. Προσωπικά γενικότερα τα πήρα γιατί βασικά να σου πω την αλήθεια ήθελα να σου πάρω κάτι χρήσιμο. Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε στο άλλο βίντεο που θα κάνω στο κανάλι μου. Κάντε subscribe στο Θεανώ Μπογιατζόγλου. Θα υπάρχει από κάτω στο link στην περιγραφή και θα ανέβει κάποια από αυτές τις μέρες. What I got for my birthday. Ου, ενδιαφέρον. Οπότε νομίζω θα τα ανοίξω. Άντε, ανυπομονώ πάρα πολύ. Τι τέλειο βίντεο. Έστω κι άλλο. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Απλά θυμήθηκα τα περσινά γενέθλιά μου. Έστω καλό μου. Αυτό το βίντεο το φτιάξε μία φαν. Ένα fan page. Το Θεανώ fan. Βασικά. Και με συγκίνησε. Απλά σκηνήθηκα, όλα καλά. Μαύρισα για τώρα. Για μου. Όχι, μια χαρά είσαι, να χώνεσαι. Πώς κινήθηκα, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχεις ανοίξει το κουτί και θες να διαβάσεις τώρα την κάρτα, σωστά? Για πες μας. Ωραία, μου άλλος ένας χρόνος πέρασε και πάλι, άλλος ένας χρόνος γεμάτος στιγμές μοναδικές μαζί σου, γεμάτος αγάπη, χαρές αλλά και δυσκολίες. Βιώσαμε και βιώνουμε πράγματα που μας κάνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Wow. Ξέρω για σένα είναι ένας άλλος χρόνος που απλά μεγαλώνεις, που απλά αγχώνεσαι πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Για μένα όμως είναι ένας χρόνος που χαίρομαι που τον περνάω μαζί σου. Εύχομαι κάθε δύναμη που σε έφερε κοντά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Κάθε στιγμή, κάθε γενέθλια που περνάμε μαζί είναι ακόμη πιο μοναδικά. Χρόνια σου πολλά, μωρέ μου. Σου εύχομαι πολλές επιτυχίες στη ζωή σου. Μαζί σου, συμπληρώνω. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και πραγματικά ό,τι επιθυμείς. Σου υπόσχομαι να είμαι δίπλα σου και να προσπαθώ μαζί σου για όλα τα παραπάνω. Με αγαπητό μωρό σου. Τι ωραία. Και η κάρτα πολύ πρωτότυπη. Πού την βρήκες? Ευχαριστώ. Πάρα πολύ γλυκιά και ταιριάζει με όλα. I love you. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο λοιπόν. Ξέρω τα πλάνα ήταν λίγο περίεργα και όλα αυτά. Περάσαμε όμως υπέροχα. Ήταν μια υπέροχη μέρα και η μέρα εννοείται συνεχίζεται. Επίσης ξέρω ότι πολλοί θα θέλατε να δείτε για τα δώρα. Όμως όπως είπαμε θα υπάρχει στο κανάλι της Θεανώ, στο οποίο θα βρίσκεται και στις κάρτες αλλά και από κάτω στην περιγραφή. Εκεί θα δείξω όλα τα δώρα τα οποία πήρε κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της. Το σημερινό... Και είναι πολύ παραπάνω από αυτά που νομίζετε. Ακούω δηλώσεις πολύ σκληρές. Question time θα κάνουμε σήμερα. Όμως μπορείτε να αφήσετε αν θέλετε την ερώτηση σας από κάτω στα σχόλια με το hashtag question time. Το μπεσίτο γονείο να το δώσουμε σε όλους που μου έστειλαν μήνυμα στο Instagram και εδώ πέρα, στα σχόλια και που μας στηρίζουν και είναι καταπληκτικοί όλοι οι άνθρωποι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμάζω τα λουλούδια μου, γι' αυτό δεν είμαι στα όντρα. Ωραία, οπότε το μπεσίτο θα το δώσουμε τότε σε όλους αυτούς εκεί έξω οι οποίοι μας παρακολουθούν και στείλανε χρόνια πολλά. Φιλιά πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μηνύματα ακούτε πως χτυπάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ναι, όπως έλεγα για το question time, μπορείτε να αφήσετε εννοείται την ερώτησή σας και το question time από κάτω. Το ότι δεν λέμε σε αυτό το βίντεο και σε οποιοδήποτε βίντεο δεν πούμε κάποια φορά question time δεν σημαίνει ότι δεν απαντάμε. Όλες οι ερωτήσεις ανακυκλώνονται και κάποια στιγμή θα απαντηθούν. Αυτό ήταν λοιπόν από εμάς. Σας ευχαριστούμε όλους για άλλη μια φορά πάρα πολύ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας! Means I'm done, I'll find all that I cannot control you.